Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σε εδώ από το Μαζαράκι Τετάρτη. Βράδυ, σήμερα Πασοκλάχωμα City Thunders Crushers για τις τελευταίες αγωνιστικές, την 24η. Για την D2, ένα παιχνίδι το οποίο αναμένεται να είναι δυνατό. Οι Crushers μπορεί το παιχνίδι να μην έχει κάποιο βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά τα παιχνίδια τα παίζουμε, γιατί μια νίκη είναι αποδεκτή. Και να είναι φουστοχούν. Η Πασοκλαχώμα με τον Ιακίδη, θα πούμε και σε λίγο τις πενταδούλες των δύο ομάδων. Η Πασοκλαχώμα ξεκινάνε με τον Ιακίδη, ο οποίος σκόραρε. Με το 13 είναι ο Κεφαλόπουλος, με το 24 είναι ο Συρίγος, με το 8 είναι ο Γνάτης και με το 25 είναι ο Μπακογιάννης. Και για τους Crushers πατήσει, θα γίνει κάποιο, θα είναι ένα τεχνικό πρόβλημα στο χρόνο επίθεσης που δείχνει το χρονόμετρο. Έχουμε για την πεντάδα των Crushers, έχουμε λίγο χρόνο τώρα, με το νούμερο 11 είναι ο Ζουγανέλης, με το νούμερο 35 ο Μπαλτατσίδης, με το νούμερο 77 ο Κατσαρός και στην κορυφή εκεί που μαρκάρει τον Μπακογιάννη με το νούμερο 16 ο Δούβρης. Έχει σε σουτ 2 πόντων από την κορυφή ο Συρίγος για το 4-0. Πάει μέχρι μέσα, θα κάνει μια πάσα, θα την κλέψει ο Κεφαλόπουλος, θα παλέψει, πάει και ο Μπακογιάννης. Όμως ο Κατσαρός θα την αφήσει. Το καλάθι για το 4-2. Δεν θα έρθει το καλάθι από τον Μπακογιάννη. Μπαλτατζίδης σουτάρει για 3, αλλά θα αστοχίσει. Δεύτερος που κάνει ο Αποστόλου, άστοχο και αυτό. Αλλά θα φτάσει το Γνάτη που θα περάσει. Δεν θα βάλει το καλά, δεν θα πάρει το φάουλ για να σου κλαχώμα. Το έχει στην πρώτη, 5-2. Και στην δεύτερη, 6-2 το Γνάτη. Μιλάει μπάλα Μπαλτατζίδης, βάζει έξω για τον Κουβρί. Μιλάει μπάλα στον Αποστόλου γυρνάει, αφήνει την μπάλα όπως θα έρθει η ομάδα του. Κακή πάσα του Κεφαλόπουλου. Ήταν ο Αποστόλου, προσποιείται στον Κεφαλόπουλο. Ούτε τώρα, ξανά τον μπάουν. Για τρεις δοκιμάζει, αλλά θα στοχίσει ο Ζουγανέλης. Ξανά rebound από τους Crushers. Αποστόλου από τη γωνία σουτάρει, ούτε τώρα. Ο Διαμαντόπουλος ζητάει ηρεμία από τους την ομάδα του. Πάσανε πολλά rebound, συγκεκριμένα 4 συνεχόμενα. Μπακογιάννης θα πάει μέχρι μέσα, αλλά χέρι βιάστηκε εδώ λίγο ο Μπαλτατζίδης. Ιγνάτης, Διακίδης, ποιος κατοχή για τη Πασοκλαχώμα. Φορά, Μπακογιάννης. Γνάτης σταμάτησε, εκτέλεσε, αλλά στόχισε.
Rebound ήρθε από τον Αποστόλου. Κατήτης δοκιμάζει σου τριών πόντων και φτωχή για το 6-5. Κατεβάσει ξανά ο Μπαγκογιάννης, θα βάλει τον Κεφαλόπουλο. Φάουλ από τον Δουβρή. Τώρα πάει στη γωνία. Γιακίδης υποδέχτηκε. Θα γυρίσει με το ένα χέρι. Θα πει ωραία την μπάλα στο καλάθι για το 8-5. Ωραίο αυτό το move. Στο νου προσποιήθηκε ο Γνάτης, τον παρεμποδίζει. Τι το φάουλο, ο Αποστόλου στα 5 δευτερά. Πρώτη B. Κατοχή ναι, παραμένει για τους Crashers. Και τώρα ξανά έπαιξε με τον Κουβρί. Κακή πάσα του Κωνστά. Κατάλαβε ο Μπακογιάννης, πέταξε μπροστά. Πάει μέχρι το lay-up, αλλά θα στοχίσει. Με δεύτερη προσπάθεια ο Λιακίδης. Αφήνει την μπάλα με ταμπλό. 15. Έχουμε time-out. Στρέφω πολύ λίγο. Και αυτά τα 5 λεπτά που μου απομένουν για την λήξη της πρώτης περίοδου. Επιστρέψαμε από το time-out. Δώσει στον Ζουανέλη. Γιαγίδης Ποσταρέ. Τις επιλογές. Βάζει έξω για τον Κεφαλόπουλο που σουτάρει για τρεις. Και φτωχή ο Κεφαλόπουλος. 13-5. Έκλεψε ο Γνατής. Καλή άμυνα από τον Κωνστά. Τον έκλεισε καλά, δεν τον άφησε να πάει προς το καλάθι. Βανέλης άφησε την μπαλά, αλλά δεν το... Στόχισε. Μπαγκογιάννης. Παλοπλός. Θα γυρίσει με το δεξί. Θα στοχίσει τον Βαντή. Από το Γνάτη προσποιήθηκε. Ούτε τώρα. Το rebound θα έρθει από τον Κατσαρό. Πάσαρε στον Βουβανέλη. Βουβανέλη στον Βαλτατζίνη. Βαλτατζίνης τον Δούβρη που σουτάρει σουτ τριών πόντων με ταμπλό και ευστοχή για το 13-8. Ωραία η πάσα πίσω από την πλάτη. Πολύ ωραία η φάση. Πάει όμως στις βόλες ο Παλοβουλός.
είναι αλλαγή, θα περάσει με το νούμερο 18 ο Καράμπελες και θα περάσει έξω από το παρκέ ο Κατσαρός. Πήρε σου τριών πόντων, αλλά δεν ήταν εύστοχο. Βγάτει στο rebound. Γιάννης Πίστον Κυρίγο ξανά στο Γνάτη. Ο Γνάτης πέρασε ανάμεσα από δύο, αλλά έβαλε το καλάθι. Αντατζίδης Καραμπελάς, γωνία για τον Ζουγανέλη. Καραμπελή ξανά με Καράμπελα έπαιξε, αλλά έφυγε η μπάλα, την κατάλαβε ο Λιακίδης, την έκλεψε. Παγκογιάννης σταμάτησε, εκτέλεσε μπάλα, δεν του έκανε το Καθαντίδη, πήγε βγήκε, του έκανε κάποιο παιχνιδάκι. Rebound έρχεται από τον Κόνστο, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα. Καραμπελάς και τώρα το rebound έρχεται από τον Κεφαλοπουλό. Το βάζει ο Μπακογιάννης ξανά. Ωραία η πάσα του Μπακογιάννη, έξυπνη. Του φύγε μέσα από τα χέρια του Γιακίδη. 15-8 παραμένει, αλλαγές. Θα βγει με το νούμερο 8. Θα βγει τριών πόντων με 15-11 ο Γουμπρίς. Το δίνω ο Γουμπρίς, συγγνώμη, ήταν ο Κώστας. Γιάννης Φύς, Γιάννης του μπάλα, σαν κάτι σαν φόλο προσπάθησε να κάνει το rebound, ήρθε, την άφησε προς το καλάθι ο Αράπας. 17-11. Βαλτατζίδης έξω σου τριών πόντων, εύστοχο ξανά από τον Αποστόλου. Βρίσκουν τα πατήματά τους οι Crashers. 17-14. Άλλο ένα εύστοχο σου τριών πόντων. Για να απαντήσω ότι Μαρκόπουλος όχι. Θα πάνε 4-1 στον εφηβιασμό. Είπα σαν θα έρθει, θα ευστοχίσει ο Μπαλτατζίδης για το 17-16 και απομένουν 8. Δεύτερα Μακογιάννης, Γνάτης. Ωραία η πάσα, την κατάλαβε ο Μπαλτατζίδης. Ένα πολύ καλή άμυνα. Μαχητικό σήμερα ο Μπαλτατζίδης. 17-16, λήξη πρώτη περίοδου. Επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη. Επιστρέψαμε για την έναρξη της δεύτερης περίοδου. 17-16 είναι μπροστά η Πασοκλαχώμα. Καραμπελάς, Βανελής, Κονστάς, ήρθηκε, έξω την μπάλα. Την μπάλα έρχεται από τον Γνάτη να τρέξει. Πασάρει ωραία στον Καράμπελα, θα την αφήσει στο καλάθι για το 19-16. Πολύ ωραία πασανολού από τον Γνάτη. Βανέλης Καράμπελας δεν ευθόχισε, το rebound έρχεται από τον Αράπα. Του Βανέλης ξανά κάτω στην μπαλάς. Μπακογιάννη, συγγνώμη. Στη γωνία Μακοπουλός. Τον Αράπα από τα δεξιά θα πάει ο Μπακογιάννης, θα σταματήσει, θα σουτάρει για τρεις. Μετά απλώς θα στοχίσει Καράμπελα στο rebound.
Το έχει σε κατοχή για την Μπάσκετ Οκλαχώμα. Παγκογιαννής. Ελευθερός και ο Γιακίδης. Μισό λεπτό γιατί υπάρχει κάποιο πρόβλημα εδώ με το χρόνο. Διορθώθηκε. Δεκατέσσερα για επίθεση. Νατής. Θα πας γυρίσει τα κοπή από δύο. Νομίζω και από τον Κόνστα και από τον Δουβρή. Φάουλ εδώ. Ξαναπεράσει το πάρκι ο Κατσαρός, θα βγει λίγο να ξεκουραστεί ο Δουβρής. Τανέλης, πάσαρε στον Κόρτα, φάουλ στον Παγκογιάννη. Το δεύτερο του είναι αυτό του Κόνστα. Και πάλι ο Παγκογιάννης. Άρα πας τον ελευθερώνει. Να της τα πασάρει. Ήθελα να βρει Μπακογιάννη. Πάσα θα φτάσει στον Καράμπελα. Και ο Καράμπελας πάσαρε στον Κατσαρός. Αλλά έχει προηγηθεί φάουλ. Οπότε σταματάει η επίθεση. Επαναφορά από την baseline. Με Κατσαρό. Δεν κατάλαβε ο Γιακίδης, θα πετάξει στον Παγκογιάννη. Πάει μέχρι το lay-up, με αριστερό θα ανέβει για το 21-16. Ωραία. Και το κλέψουμε και την πάσα του Γιακίδη προς τον Παγκογιάννη. Ο Στόλου δοκιμάζει για 3, στόχισε. Την bound έρχεται από τον Γνάτη. Γνάτη θα ηρεμήσει. Στάρει στον Παγκογιάννη που θα στάρει για 3. Φερμπολ. Εκκυνηγήσει ο Γνάτης στην κατοχή. Θα παραμείνει για την Μπάσκετ Οκλαχώμα. Έχει τρέξει από το ένα μέρος του τρυπότου στο άλλο. Γιακίδης. Μάτσε την τρίπλα Παγκογιάννη στη γωνία. Δεν θα μετρήσει φόλου του Αράπα. Έληξε ο χρόνος επίθεσης στον Παγκογιάννη. Στη πάσα ξανά έληξε ο Γνάτης, υποδέχεται ωραία την μπάλα ο Παγκογιάννης. Θα πασάρει στο Λιακίδη. Τις ψάχνει επιλογές. Τώρα το Γνάτη από την κορυφή. Σταματήσει, θα σουτάρει. Δεν θα το βάλει όμως ο Αράπας, παλεύει για το rebound. Δεν έφτασε όμως η μπάλα στο Γιακίδη. Θα το έχει για τους Crashers. Έλα, πάμε λίγο, πάμε. 6 λεπτά ακόμα για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Καραμπελάς σταμάτησε, Αποστόλου προσποιήθηκε στον Μακόπουλο. Σταμάτησε, εκτέλεσε από το high post, αλλά στόχισε. Γιακίδης. Πέντε δεύτερα για επίθεση. Από μακριά ο Παγκογιάννης. Rebound έρχεται από τον Κόνστα.
βρήκε την μπάλα από τον Μαχοπλογνάτης. Έχει ξεχαστεί. Άξι πίσω, σαν offside ο Γιακίδης. 23-16 και time out. Στρέφω σε πολύ λίγο. Στρέψαμε από το time out. 5 και 10 απομένουν για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Πάντα μπροστά στο σκόρ η Πασοκλαχώμα. Παλαντζίδης σαρή έξω στη γωνία, προσποιήθηκε, τώρα θα το πάρει ο Αποστόλου. Δεν το βάλει όμως, διμπάουντα από τον Κογιάννη. Γνάτης, ωραία ο συνδυασμός, συνεργασία. Όμως το lay-up είναι άστοχο από τον Συρίγο. Πάσα πίσω από την πλάτη, μόνος του αφύλακτος από τις 45. Θα ευστοχίσει ο Μπαλτατζίδης για το 23-19. Άλλο ένα σουτ τριών πόντων. Εύστοχο από τους Crashers και από τον Μπαλτατζίδη. Ο Γιάννης πέρασε τρεις και στόχισε. 25-19 για τον ανοιχτό διάδρομο. Μπαλτατζίδη σταμάτησε, σούταρε. Αποκομός. Άλλη μια πάσα στο Γνάτι. Μέχρι το lay-up. Δεν θα το καλέσει φάουλ. Μόνο φάουλ και δύο βολές για τον Δημήτρη Γνάτι. Πάσα χάθηκε. Πάλι με τον εμβιδιασμό. Ωραία η προσποίηση του Συρίγου, αλλά ούτε τώρα θα το βάλει. Χάζε νομίζω 3 play up. Πάσα του Μπαλτατζίδη. Ήθελε να βρει τον Κόνστα, ήταν πολύ ψηλή η πάσα του. Παγκογιάννης. Χάσει την μπάλα από τον Κόνστα, Κεφαλόπουλος θα την ξανααποκτήσει. Σουτάρει για τρεις και αστοχή ο Δημακόπουλος. Ακόμα rebound. Δεν το βάζει όμως ο Κατσαρός. Μόνος του ήτανε. Την άλλη πλευρά Μπακογιάννης. Μάτισε, πάσαρε στο Γνάτι. Προσποιήθηκε και πέρασε. Ωραία η πάσα στο Κεφαλόπουλο. Μετράει το καλάθι, είναι 3 δευτερόλεπτα ο Κεφαλόπουλος στο λογραφιστό. Τραμπελάς στο Λου. Στήθηκε. Τραμπελάς 5 δευτερόλεπτα για επίθεση. Σταμάτησε στη λήξη του χρόνου. Αστόχησε όμως ο Ατσίδης. Απ' την άλλη ο Συρίγος το 28-19, ένα προβάδισμα με 9 πόντων. Για τους Πασοκλάχωμα. Μάτι του Αποστόλου σούταρε, αλλά αστόχησε. Νάτης. Πάθε να βρει το Συρίγο, τον βρήκε. Κατοχή παραμένει για τους στο Κλαχώμα. Είναι η αλλαγή, θα περάσει ο Ρούμπρης ξανά στο παρκέ.
Γιάννης. Αμάτησε με τα μπλου αστό, είχε γνάτη στο rebound. Δεύτερη προσπάθεια για αυτός με τα μπλου άστοχο. Την τρίτη ο Μπακογιάννης θα ευστοχίσει. Το κεφαλόπιο, συγγνώμη, μοιάζεται λίγο. Τριάντα 19. Το μεγαλύτερο προβάδισμα είναι αυτό από την Κλαχώμα. Κόλτσας για 3 άστοχα. Μακογιάννης ο rebound. Γιατί Μακοβουλός, Μακοβουλός ο γνάτη. Με γρήγορες πάσες προσπαθούν να πάνε προς το καλάθι. Μακοβουλός πασακόπηκε. Φάουλ πάνω στον Κώστα. 37 δευτερόλεπτα απομένουν. Δουβρίς και πάνω στην μπάλα ο Γνάτης. Παλτατζηδής ένα σουτ χωρίς ισορροπία από τον Κώστα. 30-21. Ξεκολλάνε λίγο οι Thrashers. Κακή πάσα του Σμυρίγου στον Κεφαλόπουλο. 5 δευτερόλεπτα απομένουν για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. 30-21. Έχει και δύο φάουλ ο Γνάτης. Παλτατζίδης θα σουτάρει. Όμως δεν θα έχει κάποια τύχη. 30-21 είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη του δευτέρου. Επιστρέψαμε για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Πάντα μπροστά στο σκορ η ΠΑΣ Οκλαχώμα, με το σκορ να είναι στο 30-21. Επίθεση για τους πράσινους ήλιους. Παλόπουλος στάρει, θα γυρίσει, αλλά θα στοχίσει. Το rebound έρχεται. Τον Συρίγκο δεν την κράτησε στο παρκέ. Όχι, περνάει για τους Thrashers. Λατζίδη σταμάτησε, σούταρι για 3. Άστοχα όμως, Δημαχόπουλος θα κατεβάσει. Γνατής. Και άλλαξε κατεύθυνση η πάσα. Δεν πέρασε για Κεφαλόπουλο. Λατζίδης, ωραίο το ανάποδο lay-up. 30-23. Παλόπουλος κόπηκε ψηλά από τον Κατσαρό. Φανέλης. Πάσα κόπηκε από τον Συρίγο. Μπακογιάννης πέρασε, σταμάτησε, ευστόχησε. 32-23. Βανέλης βρήκε το διάδρομο. Ένα follow άστοχο όμως από τον Κατσαρό.
Ορίστε τώρα, ο Ζουβρίς. Ο Κεφαλόπουλος, 34-23. Καμπελάς. Έταξε την μπάλα υποπίεση ο Δούβρης. Εντάξει, καλό ήταν ο Σουτάλα. Δεν μπήκε. Μαλόπουλος. Μόνο το φάουλ. Και θα κρατήσει για να εκτελέσει δύο βολές. Ας το έχει η πρώτη. Και η δεύτερη είναι έξω. 34-23 παραμένει. Ζουγανέλης. Και το σκριν. Αλατζιδής. Όλα σκριν από τον Ρουβρί. Κρίστο Ζουγανέλη. Ζουγανέλης πασάρι. Κόπηκε η Πασαγνάτης. Σκύθηκε τον Καράμπελα. Βήματα του Γνατή. Και αλλαγές. Θα μπει ο Λιακίδης. Και ο Αράπας. Θα βγει η Μπακογιάννη. Πάλι μπροστήκαμε ο Κεφαλόπουλος. Δώσει λίγο. Άφησε εξαιρετικό καλάθι από τον Μπαλτατζίδη για το 34-25. Άλλαξε τελευταία στιγμή χέρι. Πέβαλε. Κιακίδης. Καλή άμυνα από τον Μπαλτατζίδη. Βανέλης. Πάει στη γωνία. Ευχαριστώ με Ουμπρί. Καμπελάς. Μπαλτατζίδης για 3. Κατοχή για τους Crashers παραμένει. Περάσει ξανά ο Αποστόλης στο Βαλιέ. Καθαρός. Μπαλτατζίδης στο νου. Σκέφτηκε εδώ το παιδιατρής. Θα του είναι ο Γνάτης. Στον σταματάει Μπαλτατζίδης. Καμπελάς. Τελευταία Αποστόλου. Πρέπει να σουτάρει, θα σουτάρει από μακριά. Χωρίς καμία τύχη αυτό το σουτ. Ετοιμάζεται να περάσει. Και να πάρει και αυτός μία συμμετοχή. Ο Διαμαντόπουλος. Και χώρο ο Μπακογιάννης, άφησε για τον Αράπα. Μπακογιάννης στο rebound. Διαμαντόπουλος. Στα διατρής ο Μπακογιάννης. Πάλισε για το rebound ο Γνάτης, αλλά το πήρε. 4,5 λεπτά για την έλειξη της τρίτης περίοδου. 34-25 το σκορ. Κακή πάσα όμως από τον Κώστα. Γνάτης μέχρι το lay-up. Και τα μπλοκ. 36-25. Βανέλης. Διαφορά στους 11. Θα διατρήσει ο Κώστα. Διαμαντόπουλος. Μαρογιάννης.
Με ταμπλό. 38-25. Ρωτσίδης. Κακή πάσα. Χαμηλάς. Εντάξει ο Μακογιάννη. Θα προλάβει ο Μακογιάννης και στη γωνία. Κούρια Λουάτρε, Χιλιακίδης. Στοχός, κόρτσα το rebound. 3,5 λεπτά ακόμα. Στόλου. Κόρτσας πασάρι στον Κανέλη. Μπαλτατζίδη σταμάτησε, εκτέλεσε για 3 και ευστόχησε και αυτό. 38-28, όλη τη δουλειά την κάνει αυτό στην επίθεση. Με πολλά σουτ. Πιο πολύ οι Crashers εκτελούν εκτός ζωγραφιστού. Θα σου την από τα τη γραμμή, πίσω από τη γραμμή του πόντου. Είναι καλά η Βασοκλαχώμα. Διαμαντόπουλος πάνω σε αντίπαλο. Στόχισε. Ωραίο και αυτό το τελείωμα από τον Μπαλτατζίδη για το 38-30. Διακίνδυς για 3. Απαντάει. 41-30. Βανέλης. Κατεύθυνση. Καραμπελάς. Τρεις, αστοχά. Πηγαίνει στο rebound. 1.55, το δέχεται ο Γνατής. Κάτι στον Αράπα. Βήματα. Βανέλης. Ραμπελάς, άλλο ένα από τους τριών πόντων. Είναι άστοχο. Κοιτάει μπροστά ο Μπακογιάννης. Μέχρι το λέει από ο Γνάτης. 43-30. Και φορά ξανά στους 13. Βανέλης, στη γωνία περιμένει. Πρώτα στο σπίτι και ωραία στον Αράπα. Μπορούσε να τελειώσει τη φάση. Αράμπελας. Θα το βάλει αυτός όμως. 43-32. Της 34 λεπτά ακόμα. Ο Στολού. Αράπα στον Μπαρεποδίζη. Κάποιο θα βρει, θα βρει τον Καράμπελα. Φουστάρει για 3. Θα αρχίσει. Διαμαντόπουλος. Τελικά η πάσα έφτασε στο. Ήθελε να βρει το Γιαννίδη, βρήκε το Γνάτη. Μπακογιάννης με το αριστερό, φύγει την μπάλα, 47-32, 5 δεύτερα ακόμα, Αποστόλου. Πήθηκε, κοίταξε την μπάλα, το βάλε, μαζεμπείτε, 47-35. Στρέψουμε σε λίγο για την έναρξη της τέταρτης και τελευταίας περίοδου. Στρέψαμε για την έναρξη της τέταρτης περίοδου, 47-35 μπροστά η Βασοκλαχώμα. Διαμαντόπουλος, Μπακογιάννης.
Βασιλόπουλος στον δευτερονή. Άρα πας. Σκουτάρει για τρεις. Στο κύμπα Κογιάννης το rebound. Διαμαντόπουλος. Γιακίδης. Κογιάννης. Χάθηκε η μπαλά. Στο Μπαρτατζίδης. Πήγε. Πάσαρε τελικά. Στο Γαράμπλα έχει χτυπήσει ο Μπαρτατζίδης. Είναι το καλάθι ήρθε από το Γκαράμπελα για το 47-37. Έχει ένα χτύπημα στη κοιλιά. Εντάξει, όλα καλά. Μάτσο ο Γνάτης, πολύ ωραίο το καλάθι του Γνάτη. 49-37. Κουβανέλης, Μπαρτατζίδης. Βγαίνει στον Βαρεμποδίζη. Μπαρτατζίδης με ταμπλό, αστόχησε, rebound από τον ίδιο. Γύρισε με δεύτερη προσπάθεια, ούτε τώρα. Γαράμπελας δεν μπορεί να κρατήσει την κατοχή για τους κράσες. Γιαγίδης θα τρέξει. Πασάρι στον Αράπα, Αράπα στον Γνάτη. Γνάτη στο Διαμαντόπουλο. Πρόεδρο στον Αραπά. Διακίδης. Ένα βήμα πίσω, στάρι για τρεις και φτωχή. 52-37. Παρός. Φάουλ. Τον Αραπά. Δύο βολές τα... Πάει να εκτελέσει ο Κατσαρός. Την πρώτη θα την βάλει. Είναι άστοχη, το rebound από ποιον, από τον Διαμαντόπουλο. Παγκογιάννης. Πάει μέχρι το lay-up με το αριστερό χέρι, θα αφήσει την μπάλα για το 56-38. Ναι, 54-38, συγγνώμη. Σκαστή του Ζουγανέλη Καράμπελας. Του προού το Κατσαρός. Μπόρεσε, πάσα του Γνάτη την κατάλαβε ο Βρανέλης, την έκοψε, πάω ψηλά από τον Αράπα. Κατσαρός θα ετοιμαστεί να εκτελέσει και άλλες βολές. Τρίτο φάουλ του Αράπα. Πέρασε ο Αποστόλου, θα πει ο Γαράμπελας. Πρώτη είναι airball. Τρίτη άστοχη, την πάντα από τον Κόνστα, παρενέβη εκεί ο Αράπας και του πήρε την μπάλα μέσα από τα χέρια. Γιακίδης. Ραμπελάς, Διαμαντόπουλος. Ραμπελάς. Άφησε την μπάλα στο καλάθι, αλλά δεν μπήκε. 14 Γιακίδης με ένα βήμα πίσω ξανά στο αριά 3. Πήγε να μπει και αυτό. Του κάνει παιχνίδια η μπάλα. Αποστόλου. Φάουλ. Στάρι για τρεις, αλλά αστοχή, Αράπα στο rebound. Πετάει μια πάσα. Του φώναξε, αλλά μάλλον άκουσε λάθος. Ήταν λίγο πιο πίσω, νόμιζε ότι είχε φύγει ο Γνάτης. Καλή σκέψη.
για, νομίζω, για Ολυμπιακό άθλημα που γίνεται τώρα που έχουμε και Ολυμπιακού στο Παρίσι το 24. Κόβεται ψηλά ο Παλατζίδης από τον Μπακογιάννη. Ο Παλατζίδης επιμένει και με δεύτερη και με τρίτη πασάρι έξω στον Αποστόλου, που σκόβεται ξανά τον Καράμπελα. Πέσανε δύο συμπέκτες για Καράμπελα. Εντάξει, και δύο σηκώθηκαν. Ο Διαμαντόπουλος βγήκε ωραία, το Λιακίδη. Πολύ ωραία πάσα. 56-38. Βανέλης. Αμάτησε, εκτέλεσε, στόχισε. Φάουλ. Ξανά στον Κατσαρό. Άρα πάσα κάνει το τέταρτο. Πέρασε και έξω. Πρώτη θα μπει. Ούτε η δεύτερη. Ο Γιάννης Παλόπουλος. Ο Γιάννης φτάρει για τρεις. Θα το βάλει την πάντα τον Μπαλτατζίδη. Βανέλης Στόλου με ένα βήμα πίσω. Πασάρι την καταλαβαίνει όμως ο Κεφαλόπουλος. Γνάτης 3-1. Περιμένει ο Γιακίδης. Ας το κίσουν όμως με 3-1. Στόλου, δοκιμάζει για τρεις τον εμβιδιασμό. Το rebound από ποιον? Διαμαντόπουλο. Λιακίδης. Νάτης, Μακογιάννης. Έχασε την μπάλα. Αλλαγές. Αν μπει ο Αράμπελες θα περάσει ο Γανέλης να κουραστεί κι αυτός. Πάσα του Μπαλατζίδη δεν πέρασε, διωμένα, Γνάτης, παίχτω λέια. 58-38 διαφορά φτάνει στους 20. Μπαλατζίδης, φτάρει για 3, αστοχή. Ψάνε Καμπέλας. Το τελείωμα του Κατσαρού δεν ήταν εύστοχο. Παγωγιάννης για 3 δοκιμάζει αστοχή. Καραμπέλας υποδέχτηκε. Ποστόλου 3 λεπτά ακόμα. Λατσίδης Κώστας. Παουλ. Έχουμε αλλαγές. Βάλει την πρώτη ο Κόνφας. Και θέλει να άστοχη. Κάτοχη για την Μασοκλάκουμα. Στη γωνία Γνάτης, Διαμαντόπουλος, αφύλακτος για 3, δοκιμάζει αστοχή. Γνάτης, το rebound. Κατοχή. Η Βασοκλαχώμα, 2-40. Πασά, Κατσαρός, με 2. Αποστολή, αστοχή στη rebound, Διαμαντόπουλο.
Άλλη μια baseball pass, την κατάλαβε ο Γαραμπελάς. Στόλου, Κόρτσας γυρνάει, στοχή. Έχει χτυπήσει λίγο ο Κεφαλόπουλος, εντάξει είναι. Γρηγός. 2 λεπτά. Πάσα την κατάλαβε και αυτήν ο Καράμπλας. Όμως ο Κεφαλόπουλος δεν θα ευστοχίσει. Δεν τον θέλει μπάλα σήμερα. Του κάνει παιχνίδια. Συρίγος. Το διάδρομα στόχισε. Κοστόλου. Χέρι κακή. Μπορούσα να πασάρει. Πάνω κάτω λίγο το παιχνίδι. Ούτε τώρα ο Κεφαλόπουλος με την τρίτη θα το βάλει, εντάξει. Έπρεπε. Εξήντα 39. Στην γωνία Αποστόλου. 1 και 15. Για τρεις ο Κώστας, στοχή. Ακόπουλος. Ο Μαντόπουλος μέχρι το lay-up. Θα το βάλει. 62-39. Ο Διαμαντόπουλος. Ο Παλατζίδης. Αμπελάς. Διήθηκε. Πάσα σε ποιον. Ο Στόλου προσποιήθηκε. Αμάτησε σούταρ στη λήξη. Χάση. Καλόπουλος. Έχω να πεις θα βάλει και αυτό. Σούταρ στο καλάθι. Στα 4-39. Το παιχνίδι θα ολοκληρωθεί με τους ΠΑΣ Οκλαχώμα. Να πετυχαίνουν άλλη μια νίκη. Εντάξει, είπαμε το παιχνίδι μπορεί να μην έχει κάποιο βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά έχουν μπει οι ΠΑΣ Οκλαχώμα στην οκτάδα. Τα πλέον φανόδου στην Ντιβένα. Αλλά όμως η θέση βαθμολογία δεν έχει κλειδώσει ακόμα. Και με αυτή τη νίκη φλερτάρουν και με την δεύτερη, γιατί έχει και με την πρώτη. Τρία παιχνίδια ακόμα και για τις δύο ομάδες, οι Crashers. Πάλι όσον. Του μπορούσαν οι ΠΑΣ Οκλαχώμα ανώτεροι. Κερδίζουν το παιχνίδι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.